να μας ναι, πεις ναι, βέβαια. Για τους μακιγιαρισμένους, τους μακιγιαρισμένους φόβους. Πιανού. Γενικότερα, τους δικούς σου. Τους όλοι έχουν πει. Στο βιβλίο έχουν καταθέσει το βιβλίο του Γρηγόρη Αρναούτογλου τη μαρτυρία τους και διάφοροι άνθρωποι επώνυμοι της δικής σου κατηγορίας. Δεν με ρώτησε. Οι δικοί σου μακιγιαρισμένοι φόβοι ποιοι είναι? Ναι, και όσο ξέρω, γιατί είναι μακιγιαρισμένοι. Ναι, στον τεμακιγιά σου. Γίνεται να μην δουλεύει στον κόσμο, ιδιαίτερα όσο θα κάνει προσπάθειες που είναι. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα σου κάνω μια σοβαρή ερώτηση. Ναι, έχετε δίκιο. Και μετά κάνω παράπονο ότι δεν μιλάω σοβαρά ποτέ στο θέατρο. Όταν σε αγαπάτε μου, όπω θα είμαι σοβαρό. Θέλω σοβαρή κουβέντα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε σοβαρό, δεν θα πούμε για το θέατρο. Το είχα ζητήσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Η ψυχή του παρουσιαστή θα έλεγε ότι είναι μακιγιαρισμένη την ώρα. Με τερακότα. Όχι το βαρύ το μακιγιάζ. Δηλαδή, νομίζω οι παλιότεροι παρουσιαστές είχαν αυτό το στόκο που λέγαμε. Τώρα η νέα γενιά παρουσιαστών νομίζω ότι είναι ελαφριά πούδρα. Τύπο, ένα λίγο. Ή σαν να κρύψεις κάτι δηλαδή. Στούκο Βενετσιάνο εννοείς. Ένα στούκο Βενετσιάνο υπερβολή. Μιλάμε για την ψυχή του παρουσιαστή. Για την ψυχή πάντα. Εγώ μιλάω μόνο για ψυχή, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα που θέλεις, Βαγγέλη. Εσύ πόση πούδρα έχεις πάνω? Εγώ νομίζω ότι είμαι στούκο Βενετσιάνο αυτό σήμερα. Νομίζω ότι έχω βάλει πολύ. Πιστεύεις ότι η δημόσια κατάθεση του συναισθήματος είναι αναζωογονητική για το είναι? Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση? Έχετε μαζευτεί όλοι μαζί για να δουλέψετε το Γρηγόρη, να σου πω. Νομίζω ότι είναι μακιγιαρισμένο ο Βαγγέλης, ναι. Παιδιά. Σε φόβο πάντα. Δεν πιστεύω ότι όλα είναι καλά αν τα θέλει ο Θεός. Για να κουμπίσω και με τη θρησκεία που αγαπάει ο Γρηγόρης, για να μπορέσει να με ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιατί καταστρέφεται και σχέση. Το σπίτι σου, ξαφνικά. Δεν είναι πια η δική μου. Όσοι έχουν μείνει, γιατί έχουν φύγει και κάποιοι. Η μητέρα μου, α πούμε, ναι, δυστυχώς. Είναι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Έχουν περάσει και χρόνια. Η μητέρα μου είναι Αθήνα. Μην πάει και χτυπάει τις πόρτες, τους καινούριους ενίκους. Να πάει να πει το πρόβλημα, θα γίνουμε ρεζίλες όλη την άστα. Νομίζω ότι είναι πλασιέ. Και να πάει να αφήσει βιβλία και να γράφει. Ο γιος σου δεν με πειρα... είναι κάθαρμα. Φόβι κλόουν. Το φόβι κλόουν δεν είναι καλύτερο. Το φόβι κλόουν είναι πολύ κλαίο που δεν έγινε, παιδιά. Φόβι κλόουν. Είναι και σαν όνομα για να κάνεις καριέρα. Πώς σε λένε, φόβι κλόουν. Είμαι φόβι κλόουν. Το πας και περιοδεία. Το πας και δεύτερη σεζόν επιτυχία. Για περιοδεία, με το θέατρο τι γίνεται? Με το θέατρο που θα ήθελα πάρα πολύ, όποτε μπορέσετε να έρθετε, καταλαβαίνω, το λέω. Θα μα χράξει, μα δεν μα κάλεσε. Όχι, δεν μιλάω με τον κόσμο. Είναι θέατρο παράσταση. Δεν θα πούμε ούτε γεια. Αλλά εμεί από κάτω σου κάνουμε. Αν μου κάνετε διάφορα τέτοια χαριτωμένα, τι να πω. Θα πρέπει να μείνω στην κατάσταση. Είμαι πολύ χαρούμενο. Πάρα πολύ. Το έχει γράψει εσύ, Νίκο, αυτό? Το έχω γράψει εγώ με την Τζέννη Διαγούπη. Το σκηνοθέτησα μαζί με την Ζωή Ξανθοπούλου. Θέατρο Χώρα Δευτερότητα. Ψέκασα την Ελίζα. Κάνω διαφήμιση ολοκάθαρα. Δεν πειράζει όμω. Ψέκασα την Ελίζα. Είμαι ευτυχισμένο με αυτό που συμβαίνει. Έχεις το θράσος εσύ να ειρωνεύεσαι ένα βιβλίο που λέγεται «Μακιγιαρισμένοι φόβοι» που λες το έργο σου «Ψέκασα τη Μελίζα»? Δεν μου ωραία είναι, δεν έχω θράσος. Όχι, να πούμε ότι το Αρναούτογλου είναι σοβαρός τίτλος. Το άλλο είναι... Το άλλο όχι.